Καλημέρα. Πρόεδρε, τα ακούτε. Οι σύντροφοι ΚΟΕΣ πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν... Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που ο κύριος Μαραγκάκης, αν με επιτρέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εγώ ασχολούμαι με τα κοινά εδώ και 45 χρόνια. Μάλιστα, έχω χρηματίσει και στην αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση και ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αλήθεια όμως αυτό. Φοβάμαι ότι ένα μέρος που ασχολείται σήμερα με την αυτοδιοίκηση δεν είναι από τη βαθιά ανάγκη να προσφέρει στα κοινά. Αλλά... Και μάλιστα να σας πω. Αν θέλετε για αναγνωρισιμότητα, αν θέλετε γιατί κάποιος το ζήτησε και θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να σας πω, συνεχίζοντας αυτό που είπε, ξέρεις, δεν μετράει μόνο να εκλεγείς, μετράει για το αν θα είσαι παρόν. Εγώ, αν μια φορά απουσιάζω, έχω μεγάλο θέμα. Πάντως, δεν φοβάμαι να σας πω ότι σε όλα αυτά τα όργανα ένας μεγάλος κόσμος απουσιάζει, δεν μπορεί να συνεδριάσουν, ακριβώς γιατί δεν κατάλαβε ποιος είναι ο ρόλος. Και ειδικά στην αυτοδιοίκηση είναι πιο δύσκολο. Γιατί αυτό που είναι στην αυτοδιοίκηση θα βγει στον δρόμο. Την ευθύνη την έχει και εκείνο που επιλέγει τα συγκεκριμένα. Συμφωνώ. Αλλά αυτό βγαίνει στον δρόμο, τον βλέπει ο πολίτης. Άρα πρέπει να καταλάβει. Άρα πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα δύσκολο έργο. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι χρήσιμοι, οι οποίοι επειδή δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα δεν εκλέγονται. Έτσι, και εκλέγονται αυτοί που έχουν αναγνωρισιμότητα. Και το λέω καλόπιστα. Πάρα πολλοί από του τοπιού, εύχομαι ολόψυχα που κατεβαίνουν, να βρεθούν αύριο στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Φοβάμαι ότι θα λείπουν τις περισσότερες φορές. Η πείρα μου αυτό δείχνει από αυτό που γνωρίζω μέχρι σήμερα. Να καταλαβαίνει αυτός που κατεβαίνει ότι έχει μια σημαντική αποστολή, ότι πάει για ένα συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή το αγαπάει. Δηλαδή του αρέσει η ανασχόληση με τα κοινά και όχι απλά κέρδισα. Και τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε. Αρμοδιότητα σημαίνει ευθύνες. Ευθύνες. Σημαίνει... Αν ρωτήσει τον πρόεδρο, ο οποίος είναι και άνθρωπος της πιάτσας, πώς επηρεάζει έναν επιχειρηματία, ο οποίος έχει το γραφείο του, την επιχείρησή του, σε έναν Δήμο. Η ύπαρξη και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος. Βέβαια. Αθωριστικότατος. Δηλαδή η ανάπτυξη επιχειρηματικότητα σε ένα Δήμο, ξέρετε, αυτά τα τρία βάθη είναι σημαντικά. Ξεκινάει από το Δήμο, μετά την περιφέρεια και μετά στο κράτος. Ανάποδα από ό,τι φαντάζεται κάποιος. Ασφαλώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Οι αποφάσεις που παίρνει, ο τρόπος που λειτουργεί. Αν ο Δήμος δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, ούτε ο ρολόι της ΕΙΔΑΠ δεν μπορείς να βάλεις στο. Γραφειοκρατίες. Για το άνοιγμα κλείσιμο ενός μαγαζιού. Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν. Βέβαια. Για να φτάσει. Και αυτά θέλουν γνώσεις και ανθρώπους, εξηγώ, πέρα από το γνώσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι σωστό κάποια στιγμή να εκλέγονται στους Δήμους γενικά και άνθρωποι με γνώσεις. Mm-hmm. Γιατί για να πας στη τεχνική υπηρεσία, δεν μπορείς να είσαι. Να μην έχεις γνώσεις, λέω ένα παράδειγμα, ή να λάβεις την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Αμαλία, πώς βλέπεις σήμερα τα πράγματα.